Ας μην ξεχνάμε ότι τα 32 χιλιόμετρα αμμώδους ακτογραμμής δεν είναι φαινόμενο συχνό και η μοναδικότητα της νιώτικης ομορφιάς θα συναρπάσει κάθε είδους επισκέπτη. Πολλές άλλες παραλίες όπως το Καμπάκι, ο Πλακωτός, το Πεταλίδι, το Νεράκι, τα Διαμούδια, το Σαμπουνόχωμα, ο Βαλμάς, η Κολιτσάνη, το Κλίμα, το Πικρίνερο, η Τζαμαρία προσφέρουν πολλές δυνατότητες για εκδρομές και μοναδικές εμπειρίες. Οι κυκλαδίτικες εκκλησίες είναι σπαρμένες παντού. Σε κάθε κάμπο και βουνό, αλλά και μέσα στους οικισμούς, αποδεικνύουν το σφιχτό δέσιμο της θρησκευτικής αντίληψης με την καθημερινή ζωή των νησιωτών. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι εκκλησίες του νησιού αριθμούν 365, μία για κάθε μέρα του έτους, από τις οποίες πάνω από τις μισές είναι επισκέψιμες και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ομορφιάς του νησιού. Ο ρυθμός που κυριαρχεί στις εκκλησίες της Ίου είναι η βασιλική μετατρούλου. Ρυθμός διαδεδομένος στην Ανατολή και στη Δύση από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι την εποχή του Ιουστινιανού. Χαρακτηριστικό των εκκλησιών της χώρας είναι ο μαρμάρινος σταυρός, ενώ στα ξοκλήσια ο πέτρινος. Πολλές από τις εκκλησίες της Ίου έχουν χαρακτηριστεί από την πολιτεία ως ιστορικά μνημεία κυρίως των μεταβυζαντινών χρόνων. Η γιορτή του Αϊγιάννη είναι συνδεδεμένη με παραδοσιακά όμορφα γραφικά έθιμα. Από τις αρχές του αιώνα και έως το 1940, η εξόρυξη πυρίτη και άλλων ορυκτών καθώς και η κτηνοτροφία προσέφεραν έως πριν λίγα χρόνια τα προστοζήν στους κατοίκους του νησιού, όπως και οι αγροτικές ασχολίες, η μελισσοκομεία και η τυροκομεία. Τα τελευταία χρόνια, με την ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού, το βάρος της οικονομικής ζωής του νησιού μετατοπίστηκε στις ενοικιάσεις καταλυμάτων και την παροχή υπηρεσιών, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, εμπόριο κλπ. Βέβαια, σε μικρότερη κλίμακα από ό,τι παλιότερα, η κτηνοτροφία και οι αγροτικές ασχολίες, καθώς και λιγότερο η αλληλεία, απασχολούν μέρος του πληθυσμού και γίνεται από την δημοτική αρχή ενσυνείδητη προσπάθεια να στηριχτούν, να διασωθούν και να αναβιώσουν οι παραδοσιακές ασχολίες. Το φυσικό λιμάνι της Ίου, η Γυαλός, το ασφαλέστερο των Κυκλάδων λόγω της μορφολογίας του, είναι πόλος έλξης για τις θαλαμικούς Ελλήνων και ξένων με 1.500 περίπου κατάπλους κατά την τουριστική περίοδο. Φυσικά, έχει όλες τις δυνατότητες ανεφοδιασμού των θαλαμικών με καύσιμα, νερό, τρόφιμα και πάγο, καθώς και ηλεκτρικό ρεύμα από ειδικούς κερματοδέκτες.
Η καινούργια μαρίνα της Ίου προσφέρει σε μεγάλο αριθμό σκαφών, άνεση και ασφάλεια και βέβαια πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Στο νησί υπάρχει αστική συγκοινωνία, κτέλ, που καλύπτει με δρομολόγια λεωφορείων όλο το οδικό δίκτυο του νησιού. Με εκδρομικά λεωφορεία θα επισκεφτείτε το Μαγκανάρι και με καραβάκι την Ψάθη και την Αγία Θεοδότη. Υπάρχουν ακόμα ταξί και η δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου σας ανοίγει τους ορίζοντες αναζήτησης της ομορφιάς της Ίου. Στον τομέα της υγείας η Ίος διαθέτει όλα εκείνα που χρειάζονται για να νιώσετε απόλυτα ασφαλείς στις διακοπές σας. Θα σας κερδίσει όχι μόνο με τις φυσικές ομορφιές της, αλλά και με το χαμόγελο και την φιλοξενία των κατοίκων της. Οι Έλληνες είναι λαός φύση φιλόξενος και παραδοσιακός και η πληθώρα των τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχείων και διαμερισμάτων χωρητικότητας άνω των 8.500 κλινών που διαθέτει το νησί για τη διαμονή των τουριστών και των Ελλήνων παραθωριστών το αποδεικνύει με την ποιότητα του σέρβις και την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής. Υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια καθώς και ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών και σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες, οπότε είναι σίγουρο πως ο επισκέπτης θα βρει κάτι της αρεσκίας του και του βαλαντίου του. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ίος θεωρείται ένα από τα τρία παγκόσμια σημεία συνάντησης των νέων. Δεκάδες χιλιάδες νέοι επισκέπτονται την Ίο κάθε καλοκαίρι για τη μοναδική διασκέδαση που μόνο αυτή ξέρει να προσφέρει. Πολλά μαγαζιά για κάθε επιλογή στη μουσική θα ικανοποιήσουν όλα τα γούστα. Η Ίος διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό από κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, ταβέρνες. Μια πρόκληση για να διαλέξετε το αγαπημένο σας. Επίσης, λειτουργούν πολλά εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ, καθώς και καταστήματα τουριστικών ειδών. Στην Ίο λειτουργεί από το καλοκαίρι του 1997 το ανοιχτό θέατρο Οδυσσέας Ελίτης. Στο νησί επίσης, μεταξύ άλλων, λειτουργούν το Αρχαιολογικό Μουσείο με ευρήματα από την προϊστορική έως τη ρωμαϊκή εποχή, επίσης το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Ζαν Μαρί Ντρο, καθώς και γκαλερί διαφόρων καλλιτεχνών. Ακόμα, σημαντικές εκθέσεις, φωτογραφία, ταπισερή, γλυπτική ή ζωγραφική γίνονται κάθε χρόνο στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου. Μια άλλη μορφή τουρισμού που μπορεί κανείς να απολαύσει στο νησί της Ίου, εκτός από την πεζοπορία, είναι ο αγροτουρισμός. Οι ντόπιοι κτηνοτρόφοι είναι πάντα πρόθυμοι να σας δείξουν όλη την παραγωγική διαδικασία, βοσκή, άρμεγμα, τυροκομεία, παραγωγή τυροκομικών προϊόντων. Σίγουρα προτείνουμε τη διοργάνωση πεζοποριών μέσω μονοπατιών όπως αυτό που ξεκινά από το θέατρο και οδηγεί στην Αγία Θεοδότη. Άλλωστε, το μεγαλύτερο μέρος του νησιού είναι αδόμητο και με την υπέροχη φύση και τα φανταστικά τοπία, ο πεζοπόρος θα βιώσει μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία. Υπάρχει δε ήδη χαρτογραφημένο δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών και σημάνσεων. Για όλα τα παραπάνω λοιπόν, αλλά και για πολλά περισσότερα, η Ίος είναι ιδανικός προορισμός για χαλάρωση, ξεκούραση, αλλά και ξέφρενη διασκέδαση. Είναι το νησί που θα αγαπήσετε και θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη σας σαν το πιο γραφικό τοπίο που έχετε δει.